Κύριε Υπουργέ, αυτή είναι η 7η επίκαιρη ερώτηση που συζητείτε μετά από αίτηση δική μας για το σοβαρότατο θέμα των γερμανικών οφειλών. Έχω κάνει επίσης και σειρά γραπτών ερωτήσεων και πάνω από 20 παρεμβάσεις στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Αλλά έχει σημαντικότατη αξία αυτή η επίκαιρη ερώτηση, διότι αφορά την επίσκεψη που ξεκίνησε ήδη του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του κ. Γκάουκ, και το ζήτημα της αποζημίωσης των συγγενών των θυμάτων που σφαγιάστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σήμερα λοιπόν, στην Αθήνα, η οποία είναι αστυνομικοκρατούμενη, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις και έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σήμερα λοιπόν στην Αθήνα που βρίσκεται ο κύριος Γκάουκ, τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, θα θέσει επισήμως το ζήτημα των γερμανικών οφειλών η ελληνική κυβέρνηση? Δεύτερον, εν ώψη το ότι ο Γερμανός Πρόεδρος θα μεταβεί για επίσημη επίσκεψη και στις Λυγκιάδες, δηλαδή στο μαρτυρικό χωριό της Ηπείρου, όπου σφαγιάστηκαν 92 συμπατριώτες μας, και το ερώτημα είναι βέβαια αν θα συναντήσει και τον μοναδικό επιζώντα, τον Παναγιώτη Μπαμπούσκα 72 ετών, που τότε ως βρέφος ήταν και ο μοναδικός επιζών αυτής της σφαγής. Το ερώτημα λοιπόν είναι συγκεκριμένο. Θα θέσετε το ζήτημα της εξόφλησης των γερμανικών οφειλών? Δεύτερον, θα δώσετε συνέχεια στην απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που εκδόθηκε σε σχέση με την διαφορά Γερμανίας-Ιταλίας και αφορούσε την εξόφληση των αποζημιώσεων των συγγενών των θυμάτων που σφαγιάστηκαν στο Δίστομο? Θα θέσετε το θέμα της άμεσης εξόφλησης του αναγκαστικού κατοχικού δανείου? Θα βάλετε το ζήτημα γενικότερα των πολεμικών επανορθώσεων που μαζί με το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο φτάνει στο ύψος τουλάχιστον των 162 δισεκατομμυρίων ευρώ πλέον τόκων? Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει σήμερα να απαντηθούν. Σήμερα γίνεται η επίσκεψη του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ο οποίος δυστυχώς ξεκίνησε πριν καν έρθει λέγοντας ότι υπάρχει μόνο ηθικό ζήτημα και τίποτε άλλο. Επομένως, εδώ είναι σοβαρότατα τα θέματα και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μας πείτε ως κυβέρνηση τι προτίθεστε να κάνετε σήμερα και αύριο που έρχεται εδώ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα από την αρχή. Ως Έλληνες δεν απεμπολούμε τίποτε από όσα δικαιούμαστε και μας ανήκουν. Με οδηγό την ιστορία μας και με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τα διεκδικούμε. Τώρα, ως προς το ζήτημα, κύριε Μαριά, αυτό που θέσατε. Το ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, το οποίο υποχρεώθηκε να συνομολογήσει η Τράπεζα της Ελλάδος με τις γερμανικές και ιταλικές αρχές κατοχής, έχει απασχολήσει το ελληνικό κράτος από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ιδίως μετά το 1953, έτος σύναψης της Διεθνούς Συμφωνίας του Λονδίνου περί εξωτερικών γερμανικών χρεών. Παραμένει δε ανοιχτό μέχρι σήμερα. Είναι προφανές ότι τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα τα χρόνια που διέρευσαν έκτοτε, η διαίρεση της Γερμανίας, ο ψυχρός πόλεμος και όλα τα υπόλοιπα, στάθηκαν εμπόδιο για τον οριστικό διακανονισμό των θεμάτων αυτών. Από τότε, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων αλλά και του κατοχικού δανείου ηγέρθη πολλές φορές από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Η Ελλάδα ουδέποτε, το επαναλαμβάνω, ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σαφώς αντιληπτό είναι ότι το ζήτημα του χρόνου και του τρόπου εγέρσεως των ζητημάτων αυτών έναντι της Γερμανίας συναρτάται με το ευρύτερο εθνικό συμφέρον. Όπως γνωρίζετε,
Το πρόβλημα είναι διτό. Αφενός είναι πολιτικό, αφετέρου είναι νομικό. Ως προς την πολιτική διάσταση του όλου προβλήματος, η Ελλάδα έχει θέσει κατ' επανάληψη το ζήτημα αυτό. Το έχει θέσει με διακίνηση από το 1995, μετά την επανένωση της Γερμανίας, και το θέτουμε σε όλες τις διμερείς συναντήσεις τις οποίες έχουμε. Ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βενιζέλος, το έχει θέσει σε όλες τις συναντήσεις που είχε και με τους ομολόγους του, τους Υπουργούς Εξωτερικών, και με τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανικής Ομοσπονδίας. Ως προς το σκέλος τώρα, το νομικό. Πρέπει να απασχολεί στην ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών διαβίβασε, όταν ήταν υπουργός ο κύριος Αβραμόπουλος, στον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους την απόρριτη έκθεση της ομάδας εργασίας του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους σχετικά με την έρευνα των αρχείων που αφορούν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ενέργεια αυτή στόχο είχε την νομική επεξεργασία, αξιολόγηση και στοιχειοθέτηση των αξιώσεων του ελληνικού δημοσίου και την υποβολή στη συνέχεια σχετικής νομοδότησης. Να σημειώσω ότι στην επιτροπή αυτή μετέχουν όλες οι αρμόδιες αρχές, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να υπάρξει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για τον αρμόζοντα νομικό χειρισμό της υπόθεσης. Στις 11 Δευτέρου 2014, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απέστειλε τελικά στο Υπουργείο Εξωτερικών εμπιστευτικό πόρισμα της ομάδας εργασίας του για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Την επομένη, με επίγον έγγραφό του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών κ. Βενιζέλος ζήτησε από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αφενός όπως η πρόταση για το χειρισμό της υπόθεσης διατυπωθεί με τη μορφή γνωμοδότησης από την ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με το άρθρο 100 κάθετος α του Συντάγματος, αφετέρου δε ζήτησε πέραν της νομοδότησης τη συνεργασία των εισηγητών που θα οριστούν στην ολομέλεια με την Τράπεζα της Ελλάδος και με το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να προσδιοριστούν οι τυχόν αξιώσεις. Αυτά, κύριε συνάδελφε, με τις μέχρι τώρα ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών, και στη δευτερολογία θα πω τα υπόλοιπα. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Πάρτε το λόγο να τα πείτε αυτά από το μικρόφωνο. Γιατί τα λέτε, γιατί φωνάζετε? Άλλο πάει αυτό. Καταρχάς, κύριε Μαριά, έτσι για να μην μένουν θέματα, θέλω να σας πω το εξής. Σας είπα ότι η ελληνική κυβέρνηση σε όλες τις συζητήσεις της διμερής μέχρι τώρα θέτει τα ζητήματα αυτά. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση όταν υπάρχει διμερής συνάντηση να μην τα θέσουμε. Κύριε Μαριά, έχετε το λόγο. Πιο σαφής η απάντηση, γιατί υπάρχει μια τακτική από κυβερνητικής πλευράς. Απαντάει στα μισά και λέει τα υπόλοιπα θα στα πω στη δευτερολογία, οπότε σαν βουλευτής δεν έχεις το δικαίωμα και δεν μπορείς να τοποθετηθείς. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Πρώτον, θέλω, καθώς θα μιλήσετε ξανά, να είναι σαφέστατη η δήλωσή σας ότι σήμερα και αύριο στη συναντήση με τον κύριο Γκάουκ θα τεθεί το θέμα και ποια θέματα θα τεθούν και σε ποιο επίπεδο. Δεύτερον, μας διαβάσετε ένα κείμενο. Εάν σας παρουσιάσω εδώ τα πρακτικά της Βουλής στις 7 επίκαιρες, στις 6 προηγούμενες επίκαιρες ερωτήσεις που έχω κάνει, είναι ακριβώς αντιγραφή τα όσα έχετε πει και προηγούμενες φορές. Λοιπόν, εδώ τα ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Πρώτον, δεν έχουν τεθεί σοβαρά τα ζητήματα από ελληνικής πλευράς και αυτό προκύπτει πέραν των άλλων από απάντηση που δίνουν και οι ίδιοι στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 34 του 13, ότι δεν θέσατε ποτέ αυτό το θέμα επισήμως. Αυτό έδωσαν σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και θέλω λοιπόν να διαψεύσετε τις όποιες διαβεβαιώσεις της γερμανικής κυβέρνησης ότι δεν έχετε θέσει το θέμα αυτό το τελευταίο διάστημα. Δεύτερο θέμα. Η καλύτερη τακτική είναι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή, με ερώτηση δική μου, 3 Σεπτεμβρίου του 12, σαν καινούριος βουλευτής, είχα πει τι θα γίνει με το ζήτημα αυτό. Απήντησε τότε ο κύριος Σταϊκούρας ότι θα συγκροτήσει επιτροπή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να μαζέψει το υλικό και θα εκδώσει και πόρισμα. Το έκανε πράγματι. Μόνο που το πόρισμα ήταν απόρριτο, βέβαια το διάβασα σε κάποια εφημερίδα ως μεγάλη επιτυχία της, αλλά ως μεγάλη αποτυχία του Υπουργείου να διατηρήσει το ζήτημα του απορρίτου. Από εκεί και πέρα ζήτησα με γραπτή ερώτηση στον κύριο Αβραμόπουλο τι θα κάνει. Και είπε ότι θα το παραπέμψει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Ήταν Μάρτιος
του 13. Εν συνεχεία έκανα πολλές ερωτήσεις τι γίνεται με το πόρισμα. Και 17 πρώτου φέτος ο κύριος Κούρκουλας μου απήντησε ότι δεν έχει ακόμη απάντηση. Τώρα αντί για γνωμοδότηση έχετε πόρισμα του νομικού συμβουλίου. Και πάτε τώρα και ζητάτε και νέα γνωμοδότηση για να γίνει τι, να πάμε πού. Εγώ σας λέω το εξής. 2 Δευτέρου του 12 εκδόθηκε η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Γερμανία κατά Ιταλία που αφορούσε και την εκτέλεση απόφασης του διστόμου, της σφαγής του διστόμου. Τι λέει εκεί η απόφαση, και το έχω πει πολλές φορές στην Ολομέλεια και προχτές το είπα όταν ήταν ο κύριος Βενιζέλος και μου απήντησε ότι δεν ισχύουν αυτά τα οποία λέω. Λέει λοιπόν η απόφαση ότι επειδή υπάρχει θέμα ασυλίας σε σχέση με την άσκηση ατομικών προσφυγών και αγωγών είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλες χώρες, έχει μια παράγραφο και λέει το σημείο 304, στο σημείο 104 της απόφασης, ότι εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, τα δύο μέρη, εννοεί η Γερμανία και η Ιταλία, αλλά αφορά και την Ελλάδα, θα μπορούσαν στα ζητήματα που αφορούν απαιτήσεις ιδιωτών για τις θηριωδίες της Γερμανίας να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιλύσουν το ζήτημα. Άρα λοιπόν τι σας λέει η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Πρώτον, ότι μπορείτε να ζητήσετε από τη Γερμανία την έναρξη διαπραγματεύσεων για την εξόφληση και το προσδιορισμό το ποια ποσά πρέπει να καταβληθούν στις συγγενείς των θυμάτων που έχουν σφαγιαστεί από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Δεύτερο, να προχωρήσετε στην εκτέλεση, να επιτρέψετε την εκτέλεση της απόφασης για τη σφαγή του διστόμου, γιατί είναι αμετάκλητη και απλά δεν δίνει άδεια ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τρίτον, σας έχουμε κάνει πρόταση να προχωρήσετε στην τιτλοποίηση του κατοχικού δανείου με ομόλογο, το οποίο να το εγγράψετε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για να είναι εισπρακτέο. Τέταρτο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να κάνετε εγγραφή των οφειλών των γερμανικών στον προϋπολογισμό. Πέμπτον, να προχωρήσετε στην απέτηση της επιστροφής των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών. Και έκτο και πιο σημαντικό, επιτέλους, δεν αφορά την κυβέρνηση αλλά τη Νέα Δημοκρατία, προσδιορίστε ποιοι θα συμμετέχουν στη διακομματική επιτροπή που συγκροτήθηκε και που όλοι έχουμε δώσει ονόματα και θα συμμετέχω και εγώ εκ μέρους των ανεξάρτητων Ελλήνων, να υπάρχει συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Ακόμη να το κάνετε. Επομένως, καταλήγοντας, θεωρώ ότι η τακτική του να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, να καθυστερούμε διότι είναι μια καυτή πατάτα, είναι λάθος. Εγώ ο ίδιος σας είχα υποδείξει, τελειώνω Πρόεδρε, να ζητήσετε από το νομικό συμβούλιο του κράτους, να ζητήσετε από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά έχει περάσει 1,5 με 2 χρόνια. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αργείτε πάρα πολύ και θεωρούμε ότι υπεκφεύγετε. Γι' αυτό θέλουμε σαφείς απαντήσεις και στη δευτερολογία σας και πράξεις και δράσεις για το θέμα αυτό που απαιτεί ο ελληνικός λαός. Για ηθική δικαίωση, αλλά και για την καταβολή του τεράστιου ποσού των 162 δισευρώ πλέον τόκων τη στιγμή που είναι φτωχοποιημένος ο ελληνικός λαός, έχει χρεωθεί για να εξοπλίσει τους οφειλέτες της χώρας μας που παρουσιάζονται ως δανειστές, δίθεν δανειστές οι Γερμανοί. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι ήμουν σαφής στην πρωτομιλία λέγοντάς σας ότι η Ελλάδα το θέτει πάντοτε αυτό το θέμα σε όλες τις διμερείς συναντήσεις. Και με διακοίνωση ακόμη από το 1995 όταν επανενώθηκαν οι δύο Γερμανίες το είχαμε θέσει. Άρα μπορείτε να καταλάβετε εάν η Ελλάδα το θέτει ή όχι το ζήτημα. Ο δε κύριος Βενιζέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως και ο κύριος Αβραμόπουλος, το έθεταν το ζήτημα αυτό σε όλες τις διμερείς συναντήσεις. Και θα εξακολουθούμε να το θέτουμε σε όλες τις διμερείς συναντήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τη γερμανική κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν ως προς την απάντηση που νομίζω ότι είναι σαφής. Τώρα, όλο αυτό το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε απασχολεί από μακρύ την Ελλάδα και αποτελεί ζήτημα που έχει ιστορικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και νομικές παραμέτρους. Ως νομικό ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα.
Είσαστε νομικός, δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω δικονομία. Επομένως, πολλά από αυτά που θα σας πω είναι στοιχεία τα οποία τα ξέρετε καλύτερα από μένα και ίσως και κάποια στοιχεία που θα διαβάσω θα είναι αυτά που έχει πει και ο κ. Βενιζέλος στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής πριν από μία εβδομάδα που παρουσιάστηκε, όπου εκείνος ως έγκριτος νομικός ξέρει καλύτερα τη δικονομία. Λοιπόν, ως νομικό ζήτημα που παρουσιάζει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και συνιστά αντικείμενο προς μελέτη και διευθέτηση σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τους κανόνες της ένομης τάξης. Η εμπροκειμένου εκκρεμότητα υφίσταται και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα, το λέω, διατηρούμε πάντα το δικαίωμα και τις δυνατότητες για το χειρισμό και την ικανοποιητική κατάληξή του. Θέλουμε πραγματικά αυτό το θέμα να το κερδίσουμε και να πάρουμε αυτά τα οποία μας οφείλουν. Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε των αξιώσεών της. Όπως αναφέρθηκε και στην ομιλία του κυρίου Βενιζέλου στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής στις 30 Ιουλίου του 2013, η Ελλάδα έχει θέσει εγκαίρως κατ' επανάληψη και επισήμως το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων του κατοχικού δανείου με ρηματικές διακοινώσεις μετά την κρίσιμη ημερομηνία της επανένωσης των δύο Γερμανιών. Επομένως, το τι υπόθηκε σε απάντηση στη Γερμανική Βουλή, εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ σας λέω το τι έχει γίνει και μόνο της Ελλάδος. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών του κ. Βενιζέλου με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Βεστβέλε στις 3 Εβδόμου 2013, συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εντάξει, εσείς την κάνατε. Ποιος το είπε το αντίθετο. Επίσης, ο κύριος Βενιζέλος είχε την ευκαιρία να αναφερθεί εκ νέου στο ζήτημα αυτό κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, κύριο Σόιμπλε, στις 18 Ιουλίου του 2013, ως προς τον αποτελεσματικό τρόπο της διεκδίκησης. Θα διαβάσω εδώ πέρα μόταμο το τι είπε ο κύριος Βενιζέλος στις 25 Φεβρουαρίου του 2014 στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, διότι εκείνος ως νομικός θα ξέρει καλύτερα τα θέματα. Εάν εμείς θέλουμε όχι απλά να το θέτουμε σε πολιτικό επίπεδο, αλλά να βρούμε την πρακτική και ασφαλή οδό που θα οδηγήσει σε αποτέλεσμα, πρέπει να μας πει το αρμόδιο κρατικό όργανο, δηλαδή το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, εάν έχουμε αξιώσεις που είναι ενεργές, αν αυτές προσδιορίζονται, αν είναι δηλαδή ορισμένες και άρα διεκδικήσιμες. Και στη συνέχεια, αφού αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από πλευράς ουσίας, να δούμε αν έχουμε δικονομικό πλαίσιο προκειμένου να προβάλλουμε οποιαδήποτε αξίωση. Δηλαδή, αν υπάρχει αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο να μπορούσε να επιληφθεί και αυτό ανεξαρτήτως της πολιτικής διάστασης του θέματος. Διότι πέρα από τα ηθικά δικαιώματα, καταλαβαίνετε, απάντηση προς ορισμένους που λένε πως έχουν μόνο ηθικές υποχρεώσεις απέναντι στη χώρα μας και επιχειρήματα, πρέπει ως ελληνική δημοκρατία να κάνουμε επιλογές διπλωματικές και νομικές που να προστατεύουν τα συμφέροντά μας. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς ως χώρα δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε τίποτα από όσα δικαιόμαστε και από όσα μας ανήκει. Και βεβαίως πάντοτε θα χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο για να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.